Αφού κάναμε και την Λιτανία με την Ιερά Εικόνα της Αγίας Παρασκευής, να ευχαριστήσω πρώτα τον Θεό και την Αγία Παρασκευή που μας αξίωσαν και φέτος να κάνουμε την Λιτανία και τον Ισπερινό. Και αύριο η Αγία πρώτα ο Θεός θα έχουμε την Πανηγυρική Θεία Λειτουργία και το απόγευμα η Παράκληση. Επίσης, να ευχαριστήσω τους σεβαστούς πατέρες που ήρθαν απόψε και μας τίμησαν με την παρουσία τους, τους ψάλτες και ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, τον Σύλλογο του Χωριού εδώ, που λάμπαινε με την παρουσία του την Λιτανία, αλλά και μέσα στην εκκλησία που ήταν. Και αφού κουβάλισαν και τους κουράσαμε λίγο παραπάνω και την εικόνα της Αγίας Παρασκευής. Όπως βλέπετε εδώ, ο ναός είναι ιστορικότυπος ναός. Υπάρχει επιγραφή ότι υπάρχει ήδη από το 1701 και θα έλεγα για την ηλικία της, την συντηρούμε και την κρατάμε ακόμα ωραία, καλά, ας πούμε, για την ηλικία της είναι καλή. Μη κατάσταση. Προσπαθούμε όσο μπορούμε, δόξα τω Θεώ, να την έχουμε έτσι όμορφη και ωραία την Εκκλησία. Επίσης, τελειώνοντας, να ευχαριστήσω και όλους εσάς που ήρθατε εδώ για να τιμήσουμε την Αγία Παρασκευή και αύριο, όσοι μπορείτε, να έρθετε, είναι καλό και για το χωριό, αλλά και για όλους. Τελειώνοντας, να σας πω ότι σε λίγο
θα υπάρχει ένα αναψυκτικό, θα έλεγα, ας πούμε, έτσι λίγο να σας δροσίσουμε, επειδή σας κουράσαμε και λόγω της ζέστης, να περάσετε, να πάρετε όλοι από ένα, λίγο να δροσιστείτε. Εντάξει, αύριο το πρωί με υγεία πρώτο ο Θεός. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημών. Η Αγία Τριάδια φυλάξει πάντα σημάς. Καλησπέρα, χρόνια πολλά και βοήθειά μας.